την αισιοδοξία του ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2014, αν όχι νωρίτερα, μπορεί να παραδοθεί σε χρήση το τμήμα του περιφερειακού δρόμου του Βόλου από το τούνελ της Γορίτσας μέχρι τα Στέρια Αγριάς, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, που μαζί με τον Δήμαρχο Βόλου Πάνο Σκοτεινιώτη επισκέφθηκαν το μεσημέρι το εργοτάξιο της νέας αναδόχου τεχνικής εταιρείας και ενημερώθηκαν για την εξέλιξη των εργασιών. Δεν σχεδιάζουμε σήμερα. Σήμερα βλέπουμε το έργο ότι κινείται. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα εγκαταστημένη μια εργολαβία, μια κατασκευαστική εταιρεία που απασχολεί 100 και πλέον ανθρώπους και ένα έργο το οποίο προχωράει και βλέπετε το φυσικό αντικείμενο που προχωράει. Νομίζω το σημαντικό είναι ότι καταφέραμε αυτά τα 2 χρόνια, περιφέρεια, δήμος και όλοι οι τοπικοί φορείς, να ξεμπλοκάρουμε ένα έργο το οποίο ήταν παγωμένο για πάρα πολύ καιρό. Και αυτό στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία. Η εργολαβία η συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι η πιο δύσκολη εργολαβία, έχει τη Σύργα και την Κοινάδο Γέφυρα. Θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα της πόλης, ιδιαίτερα στην οδό Αλκύπης, της Υγείας Νέας Δημητριάδας, η οποία αυτή τη στιγμή διδοπαθεί κυριολεκτικά από τα φορτηγά. Η εργολαβία που διεκόπη το καλοκαίρι του 2008 λόγω οικονομικών προβλημάτων της εταιρείας Μέλκα συνεχίζεται με νέο ανάδοχο που πρέπει να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του 2014 το τούνελ της Γορίτσας, την κυλαδογέφυρα της Αγιέτ και την οδική σύνδεση μέχρι τον παραλιακό δρόμο του Βόλου. Αυτή η εργολαβία νομίζω ότι θα τελειώσει απρόσκοπτα, διότι και η εταιρεία, η ανάδοχος εταιρεία, τουλάχιστον μέχρι τώρα έχει δείξει ότι είναι απολύτως αξιόπιστη και θα έχουμε τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν. Και η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη δεδομένου ότι είναι στο ΕΣΠΑ. Η πίεση είναι για απορρόφηση πόρων και όχι για καθυστέρηση. Αισιοδοξούμε και πιστεύουμε στα έργα αυτά και σε όλα τα έργα στη Θεσσαλία, γιατί είναι πραγματικές δομές οι οποίες χτυπάνε την ανεργία. Γιατί εδώ και άνθρωποι απασχολούνται πραγματικά και χρήματα παίρνουν στην τοπική οικονομία. Το έργο προϋπολογισμού 17,6 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ενώ η προσοχή της Περιφέρειας και του Δήμου Βόλου στρέφεται τώρα στην υλοποίηση της εργολαβίας Κούπα, που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης, καθώς και στην ολοκλήρωση των μελετών για την επέκταση του περιφερειακού δρόμου μέχρι τη γέφυρα του Βρύχωνα στα Κάτω Λεχόνια.